Αρκετές φορές είναι πολλοί εκείνοι, τόσο Εβραίοι όσο και μη Εβραίοι, που αναρωτιούνται τι είναι ακριβώς ο εβραϊκός λαός, τι είναι ακριβώς ο Εβραίος. Αποτελεί μόνο ιδιαίτερο και ξεχωριστό θρήσκευμα ο Ιουδαϊσμός και ο Εβραϊσμός ή πρόκειται επιπλέον και για ξεχωριστό έθνος, για ξεχωριστό λαό. Εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα και να ξεκαθαρίσουμε ότι ανεξάρτητα για το τι πιστεύει ο καθένας, ανεξάρτητα για το τι γνώμη έχει ο καθένας ανάλογα με τη δικιά του κοσμοθεωρία, όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, για το τι θεωρεί ο Ιουδαϊσμός τους Εβραίους, για το πώς τους βλέπει και το πώς τους χαρακτηρίζει, πρέπει να κοιτάξουμε τον Ιουδαϊσμό στην ρίζα του, έτσι όπως εκείνος δημιουργήθηκε. Και μη τι άλλο, όλοι θα συμφωνήσουν ότι ο αυθεντικός Ιουδαϊσμός είναι ο Ιουδαϊσμός της Βίβλου, της Πεντατεύχου, του βιβλίου της Τωρά. Τώρα, κάποιος μπορεί να συμφωνεί με αυτό, κάποιος μπορεί να διαφωνεί με αυτό, κάποιος μπορεί να το αποδέχεται ή να μην το αποδέχεται. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όμως, όταν ερχόμαστε να εξηγήσουμε τέτοιες έννοιες, πρέπει να κοιτάξουμε εκεί. Έτσι λοιπόν, ανοίγοντας το βιβλίο της Τωρά, το βιβλίο της Πεντατεύχου, βλέπουμε ότι ο εβραϊκός λαός είναι ταυτόχρονα τόσο θρησκεία όσο και έθνος. Μάλιστα, ακόμα περισσότερο. Αυτές οι δύο έννοιες, θρησκεία, έθνος, λαού, είναι από την αρχή αναπόσπαστες μεταξύ τους. Έτσι ώστε δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη μία από την άλλη και η μία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την άλλη. Και τι εννοούμε με αυτό? Ο Εβραϊσμός, ο Ιουδαϊσμός αποτελεί μία απόλυτη εθνοθρησκεία ή ένα θρησκευτικό έθνος, πείτε του όπως θέλει ο καθένας. Με έναν τέτοιον τρόπο που έρθουμε και βγάλουμε μέσα από το έθνος και το λαό, από το εβραϊκό έθνος και το ισραηλιτικό λαό, αν έρθουμε και βγάλουμε την έννοια της εβραϊκής θρησκείας, του Ιουδαϊσμού, της Τωρά, πάβει να υφίσταται λόγος, αληθινός λόγος για την ύπαρξη αυτού του λαού. Με άλλα λόγια, εβραϊκός λαός, ισραηλιτικό έθνος, χωρίς εβραϊκή θρησκεία, χωρίς Τωρά, χωρίς τήρηση των νόμων της Τωρά, δεν έχει λόγο ύπαρξης επάνω στον κόσμο ως ξεχωριστό έθνος και ως ξεχωριστός λαός. Γιατί αυτό είναι το μόνο πράγμα, βασικό πράγμα που κάνει να διαφέρουν οι Εβραίοι από τους άλλους. Και αυτή είναι η πίστη τόσο στον Θεό, στον ένα και μοναδικό άειλο Θεό, και η τήρηση της θεϊκής ηθικής και των νόμων του Κυρίου όπως αυτοί έχουν εκφραστεί διαμέσου της προφορικής και γραπτής Τωρά, δηλαδή διαμέσου του προφορικού και γραπτού νόμου του Κυρίου. Και από την άλλη πλευρά ισχύει επίσης το αντίστροφο. Δηλαδή, εάν πάρουμε την εβραϊκή θρησκεία και τις βγάλουμε από μέσα της την έννοια του έθνους, του εβραϊκού έθνους και του λαού, πάβει να υπάρχει λόγος αληθινής ύπαρξης αυτής της θρησκείας. Αυτή η θρησκεία είναι κομμένη και ραμμένη ακριβώς στα μέτρα αυτού του συγκεκριμένου λαού. Και πολύ περισσότερο, είναι κομμένη και ραμμένη να λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο μέσα σε μια συγκεκριμένη γη, και αυτή είναι η γη του Ισραήλ. Πολλοί από τους 613 νόμους έχουν άμεση εφαρμογή μόνο και μόνο στη γη του Ισραήλ και πουθενά αλλού. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπουμε αυτές τις δύο έννοιες, μιλάμε στον Εβραϊσμό ότι είναι απόλυτα ενωμένες, απόλυτα συνδεμένες η μία με την άλλη. Έθνος, λαός και θρησκεία. Όταν λοιπόν έρχονται κάποιοι και προσπαθούν, σύμφωνα με τις δικές τους κοσμοθεωρίες ή με τις δικές τους φιλοσοφίες και ιδεολογίες, να τα ξεχωρίσουν,
δεν εκφράζουν τον αληθινό αυθεντικό Ιουδαϊσμό. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν και άλλα έθνη που να ταυτίζουν μια συγκεκριμένη θρησκευτική πίστη με την εθνική τους καταγωγή? Υπάρχουν. Για παράδειγμα, οι Ιάπωνες και ο Ταοϊσμός. Ή για παράδειγμα, ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, είναι οι Άραβες και το Ισλάμ. Όμως, για το παράδειγμα των Αράβων, οι Άραβες δεν είναι όλοι τους μουσουλμάνοι. Υπάρχουν και Άραβες άλλων θρησκειών, για παράδειγμα Άραβες χριστιανοί. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά έθνη αραβικά τα οποία είναι μουσουλμανικά, όχι μόνο ένα έθνος. Και επίσης, δεν υπάρχουν μόνο Άραβες μουσουλμάνοι. Υπάρχουν και, άλλοι άνθρωποι άλλων εθνοτήτων και άλλες εθνότητες που φέρνουν το ισλαμικό θρήσκευμα χωρίς να είναι Άραβες, όπως για παράδειγμα οι Ιρανοί. Και ακόμα, οι Άραβες από την αρχή τους δεν ήταν μουσουλμάνοι, μέχρι που ήρθε ο Μοχάμεθ, ο Μωάμεθ, και τότε άρχισε να εξαπλώνεται ο Ισλαμισμός, η θρησκεία του Ισλάμ στα αραβικά έθνη. Κάτι τέτοιο το βλέπουμε και εδώ, στην Ελλάδα. Ο σύγχρονος ελληνικός λαός έχει άμεση σχέση με την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, η οποία μάλιστα λέγεται και Ελληνοορθόδοξη. Και όμως, οι Έλληνες δεν είναι το μόνο ορθόδοξο χριστιανικό έθνος. Υπάρχουν και οι Σέρβοι, υπάρχουν και οι Ρώσοι και άλλα έθνη. Και επιπλέον, οι Έλληνες δεν ήταν από την αρχή χριστιανοί. Στον Εβραϊσμό όμως, στην Τωρά, αυτές οι δύο έννοιες από την αρχή ήδη της δημιουργίας του λαού πηγαίνουν η μία μαζί με την άλλη. Ποιος είναι ο πρώτος Εβραίος? Όπως είπαμε, ο Αβραάμ Αϊβρί, ο Αβραάμ ο Πατριάρχης, ο Εβραίος. Αυτός είναι ο οποίος πίστεψε στον Θεό, στον ένα και μοναδικό άειλο Θεό με τη δύναμη της λογικής του. Αυτός είναι ο οποίος άρχισε να ακολουθεί τον νόμο και τον δρόμο του Θεού. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος άρχισε να διδάσκει αυτόν τον νόμο και προς τα έξω. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος άρχισε να εκφράζει και να είναι ο φάρος της θεϊκής ηθικής. Αυτός είναι λοιπόν εκείνος ο οποίος ξεκινάει τόσο την εβραϊκή πίστη, την πρωταρχική εβραϊκή πίστη, την πρωταρχική εβραϊκή θρησκεία, στη ρίζα της, όσο είναι και αυτός ο οποίος είναι ο οποίος ξεκινάει τον εβραϊκό λαό. Πρόκειται για τον εθνάρχη του Ισραηλιτικού έθνους. Αυτός ο Αβραάμ και μετέπειτα ο γιος του Ιτσχάκ και ο εγγονός του ο Ιακώβ. Έτσι λοιπόν από την αρχή έχουμε αυτήν την ένωση, η οποία έρχεται και σφραγίζεται ακόμα περισσότερο στο όρος Σινά, στο Σινάι, όπου ο λαός του Ισραήλ μετά την έξοδο από την Αίγυπτο, πια όχι ως μονάδες και όχι απλά ως νομάδες και όχι απλά ως μία οικογένεια, αλλά ως ένας ολόκληρος λαός, αποδέχεται επάνω του την Τωρά ως τον νόμο. Και στον Εβραϊσμό, αυτό που λέμε τώρα, Ιουδαϊσμός, δεν αποτελεί μόνο νόμους που έχουν σχέση μόνο, ας πούμε, με τα λεγόμενα εκκλησιάζοντα καθήκοντα του πιστού. Όχι. Ο Ιουδαϊσμός έχει νόμους που μπαίνουν σε κάθε πράγμα. Δεν είσαι μόνο θρησκευόμενος Εβραίος όταν είσαι στη συναγωγή. Στον Ιουδαϊσμό είσαι θρησκευόμενος Εβραίος κάθε στιγμή της ζωής σου. Πρόκειται για τρόπο ζωής. Και έτσι ο Εβραϊσμός φέρει και νόμους που αφορούν τη λειτουργία του λαού, όχι μόνο του Εβραίου ως μονάδα, αλλά του λαού. Φέρνει νόμους για το πώς πρέπει να λειτουργεί το εβραϊκό κράτος, το εβραϊκό βασίλειο, πώς πρέπει να λειτουργεί ο εβραϊκός στρατός, ο Εβραίος βασιλιάς, ο Εβραίος ηγέτης, οι Εβραίοι δικαστές, οι Εβραίοι αστυνομικοί και ούτω καθεξής. Αρκετοί από τους Εβραίους τους είναι δύσκολο, ίσως μερικές φορές, να δεχτούν αυτήν την έννοια, ότι όντως πρόκειται, ότι εμείς σαν Εβραίοι είμαστε και ξεχωριστό έθνος, ξεχωριστός λαός. Και εδώ ακριβώς κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Θέλουν να αποδείξουν, προκειμένου να κερδίσουν
τη συμπάθεια των συμπατριωτών τους, των μη Εβραίων συμπατριωτών τους στις χώρες μέσα στις οποίες ζουν, θέλουν να αποδείξουν ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι του λαού στο οποίο ανήκουν. Δεν έχουν άδικο σε αυτό. Όμως, μερικές φορές ο τρόπος με τον οποίο το κάνουν, τους γυρίζει ως μπούμεραγκ. Και τι εννοούμε? Αν έρθουμε και πούμε ότι εμείς είμαστε 100% κομμάτι του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα, δεν διαφέρουμε καθόλου σε τίποτα από τους υπόλοιπους Έλληνες ή από τους υπόλοιπους Αμερικάνους ή από τους υπόλοιπους Γάλλους και ούτω καθεξής. Μπορεί ίσως να το εννοούμε, μπορεί ίσως και εμείς να το πιστεύουμε, αλλά δεν είναι αλήθεια. Και στο κάτω-κάτω της γραφής θα έρθει ο ντόπιος Έλληνας, εννοώντας ο Έλληνας ο οποίος αποτελεί και την πλειοψηφία του λαού, ο Έλληνας Χριστιανός Ορθόδοξος ή ο Γάλλος ή ο Ιταλός, και θα σου πει στον Εβραίο: είσαι εσύ πραγματικά σαν εμένα? Όχι. Και αν προσπαθείς να το αποδείξεις, τόσο πολύ σημαίνει ότι κάτι κρύβεις. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι όντως από τη μια πλευρά αποτελούμε ξεχωριστό έθνος και ξεχωριστό λαό. Ο Εβραϊσμός, ο Ιουδαϊσμός, ο πιστός Εβραίος όσο βρισκόταν στη διασπορά, αυτό που λέμε στην εβραϊκή εξορία καλύτερα, γκαλούτ, πάντα θεωρούσε τον εαυτό του ως εξορισμένο από την αρχαία του πατρίδα, από την οποία εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών ο Θεός μας έβγαλε και θα μας επιστρέψει με τη βοήθεια Θεού, όπως ήδη η επιστροφή έχει ξεκινήσει να γίνεται. Αλλά όσα χρόνια είμαστε στη διασπορά και οι Εβραίοι ήταν πιστοί στην εβραϊκή τους θρησκεία και στην παράδοσή τους, ήξεραν ότι βασικά είμαστε φιλοξενούμενοι στα μέσα στα υπόλοιπα έθνη. Και ως φιλοξενούμενοι, πρέπει επίσης από την εβραϊκή θρησκεία, και αυτό οι αντισημίτες το κρύβουν, δεν το λένε, ότι πρέπει να σεβόμαστε απόλυτα τους λαούς, την κουλτούρα τους, τον πολιτισμό τους, ακόμα και τη θρησκεία τους, άσχετα αν διαφορούμε θεολογικά με αυτήν, μέσα στους αυτούς λαούς στους οποίους ζούμε. Αυτό στον εβραϊσμό το λέμε σαν νόμο, εβραϊκό νόμο, δίνα δε μαλχούτα δίνα, δηλαδή ο νόμος του βασιλείου, ο νόμος της πολιτείας, ο νόμος του κράτους είναι νόμος, όσο αυτός δεν έχετε κόντρα με τους νόμους της Τωρά. Πόσο μάλλον όταν ζούμε μέσα σε ένα χριστιανικό κράτος, σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, σε ένα δημοκρατικό κράτος όπως είναι η Ελλάδα, που σίγουρα δεν υπάρχει κόντρα ανάμεσα στους νόμους της και στους νόμους τους βασικούς της Τωρά, της Πεντατεύχου. Έτσι λοιπόν, είμαστε από τη μία πλευρά Εβραίοι, τόσο στο θρήσκευμα, όσο και στην εθνική μας καταγωγή, καταγόμαστε από τον εβραϊκό λαό, από το Ισραηλιτικό έθνος. Η αρχαία μας κοιτίδα, η αρχαία πατρίδα του εβραϊκού λαού, είναι η γη του Ισραήλ, στην οποία όλοι μας πρέπει να ξαναγυρίσουμε αργά ή γρήγορα, με τον καλό ή τον κακό τρόπο, και με τη βοήθεια Θεού εύχομαι τόσο γρήγορα όσο και με τον καλό τρόπο. Αλλά όσο ζούμε μέσα στις άλλες χώρες, είμαστε υποχρεωμένοι να τις σεβόμαστε, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε νομιμόφρονες πολίτες των χωρών αυτών. Και έτσι λοιπόν οι Εβραίοι πάντα ήταν νομιμόφρονες Έλληνες πολίτες, και όταν η Ελλάδα βρισκόταν σε δύσκολες στιγμές, οι Εβραίοι πάντα ως νομιμόφρονες Έλληνες πολίτες έδωσαν τα πάντα για αυτήν, ακόμα και τις ίδιες τους τις ζωές. Εκατοντάδες, γύρω στους 913 Έλληνες Εβραίους έδωσαν τη ζωή τους στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας υπέρ των πάτριων εδαφών της Ελλάδας. Ο Έλληνας Εβραίος είναι νομιμόφρονος πολίτης με κάθε δικαίωμα και υποχρέωση, κάθε Έλληνα υπηρετεί τον ελληνικό στρατό και πρέπει να σέβεται τόσο τον ελληνικό λαό ως λαό, όσο και την θρησκεία του, την χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία, άσχετα αν, όπως είπαμε, διαφωνεί με αυτήν ιδεολογικά, θρησκευτικά και θεολογικά.